Λέγομαι Περάκης Αντώνης, είμαι νέος δικηγόρος. Είπατε προηγουμένως, στο παράδειγμα του κύριου Στραβελάκη, για τους νέους δικηγόρους μέχρι εισόδημα 5.000 ευρώ, ότι οι εισφορές θα είναι πάνω από 3.000 ευρώ. Άρα διπλασιάζονται. Όχι. 38% στο εισόδημα. Υπολογίστε, κάντε τον υπολογισμό. Διπλασιάζονται. Όχι. Στην τελική. Πόσο πληρώνετε τώρα εσείς? 1.500 ευρώ. 1.500 ευρώ. Είσαστε με στην πενταετία. Εισόδημα. Είσαστε στην πενταετία, πού είσαστε? Κάτω της πενταετίας. Κάτω της πενταετίας. Γι' αυτό με θα πάρουμε μέτρα. Θα πάρετε πολύ λιγότερο. Ναι, εννοείται. Εάν είχε 10 χρόνια στο επάγγελμα, με μηδενικό εισόδημα, θα πλήρωνε 5.000. Αυτά έρχομαστε να διορθώσουμε. Τι θα διορθώσετε? Είπατε προηγουμένως ότι στους νέους, νέους δικηγόρους, νέους επαγγελματίες, ότι είναι προς το συμφέρον μας, ότι θα διορθώσετε αδικίες. Πώς ακριβώς, δηλαδή θα μειωθούν, θα αυξηθούν? Όχι, είπα το εξής. Υπολογίζουμε στη βάση του πραγματικού εισοδήματος τις εισφορές. Ναι. Άρα κάποιος που έχει 10.000 ευρώ εισόδημα και σήμερα θα πλήρωνε 4.500 εισφορές, θα πληρώσει 3.800. Και συζητάμε τα 3.800 αυτά να τα κάνουμε 2.700. Γιατί αυτό από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε είναι το 20% επί του εισοδήματος για την κύρια σύνταξη και το 7% για την υγεία. Ειδικά για τους νέους επιστήμονες σαν και εσάς, ακριβώς επειδή είχαμε το 50% ειδικά για τους δικηγόρους εισφορές, τι λέμε? Θα υπολογίσουμε τις εισφορές σας όπως και στους αγρότες. Όχι στη βάση του 580, 4.68 και θα βάλουμε 14% το χρόνο. Συγγνώμη, 14% ποσοστό επί του εισοδήματος. Αυτό βγάζει γύρω στα 60 ευρώ το μήνα, 700 ευρώ το χρόνο. Άρα λιγότερα, μου λέτε ότι θα πληρώσουμε σε εσάς ασφαλιστικές φορές. Ναι, ακριβώς. Αυτό σας λέω. Και γι' αυτό σας λέω ότι εσείς πρέπει να είστε υπέρ της μεταρρύθμισης. Αυτός στον οποίο ενδεχομένως δουλεύετε, όχι. Ναι. Μάλιστα. Χαίρομαι.